Ήσουν. Τρομερός. Τι. Ήσουν χάλια, αλλά θα σου πω κάτι. Εμένα αυτό μου άρεσε το dancing. Δηλαδή τώρα που βλέπω με την Πιλιάκη που είναι η χορεύτρια ουσιαστικά και τη βάλανε να διαγωνιστεί. Καταρχήν άκου. Ήθελα να βάλω την πινελιά μου στο χορό. Α, δεν είσαι με τα καλά σου. Λοιπόν, πάει αυτό. Εντάξει, εγώ ξαναθάνω όλοι άσχετοι. Εγώ αρχηγό τον ασχέτο πήγα. Εντάξει, ήταν λίγο πιο επαγγελματίε, δεν τρέχει. Το διασκέδασα, μια χαρά πέρασε. Και πιο ωραία πέρασε με τα παιδιά πίσω από την κάμερα, με του φωτιστέ, κάμεραμαν. Εντάξει, εάν πρέπει να κρίνουμε το αποτέλεσμα, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ήταν από του πιο αδύναμου παίκτε, ο Διονύση. Ο Λιάγκα είχε θέμα μαζί σου. Εντάξει, και να έχει το έλυσα, νομίζω. Σε ζηλέψα. Δεν νομίζω, τι να τη ζηλέψα εμένα, μόνο τι είμαι για να ζηλέψα εμένα. Ωραίο αγόρι. Εντάξει, πάει αυτό. Έξυπνο. Έξυπνο. Ναι. Ταλαντούχο. Ναι. Μετριόφρονο. Ναι. Εντάξει, καλά, δεν είναι. Αυτά είναι καλά. Ναι. Είχε μόνο λίγο μαζί σου, πιστεύει. Εντάξει, από ό,τι φάνηκε είχε, αλλά. Νομίζω ότι. Να το λύσω πώ θα δεν υπάρχει λόγο τώρα την ώρα. Τον άλλο... έπιασε μετά. Όχι, δεν καμία τον έπιασε, δεν υπήρχε λόγο. Το κόνσεπτ ήταν άλλο φιλανθρωπικό. Να χορέψουμε όσοι δεν ξέραμε και καλά για κάποια παιδάκια, για κάποια ιδρύματα. Αυτό πήγα να κάνω. Τελείωσε. Κοίτα, σου πω δεν έχω κάτι με τον Άκη, αλλά δεν θα έκανα το τηλεόραση μαζί του. Γιατί έχω πει κάποια πράγματα γι' αυτό, ναι. Παλιότερα. Γιατί δεν έχει απαντήσει ποτέ ο Άκη. Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν είπα και κάτι συγκεκριμένα. Είπα ότι. Κακό, είπα ότι όποιο ήταν απέναντί μου ήταν αυτό. Έληξε και το θέμα και τελείωσε. Ήσουν στο Μέγκα. Είπε, έγραψε, ανέβασε ένα post πάνω στο Facebook και σε πήραν το Μέγκα να σου τραβήξουν τα αυτή. Ναι, εμένα. Εσένα. Ναι. Εάν με ρωτά, κατανοώ. Ναι, εμένα βρήκανε. Το Μέγκα ενέργησα μόνο του. Έγινε αυτή η παρεξήγηση, εγώ αντέδρασα. Δεν μετανιώσες για το post που όχι, ποτέ, δεν μετανιώνω ποτέ για τίποτα. Θέλω να μου σου πω ονόματα και να μου πεις ένα γλυκό που θα τους πρόσφερες. Ναι. Φέη σκορδά. Η Φέη τη γουστάρει, να αγαπάω. Τι θα της πρόσφερες. Της αρέσει η σοκολάτα. Κάτι σοκολατένιο. Λιάγκας. Λεμονόπιτα. Κάτι ξινούλι. Ναι, έτσι. Ουγγαρέζος. Ουγγαρέζος. Κάτι που θα το τρίξει μάπα, έτσι. Λόγω του ότι είναι μάπας. Εντελώς. Ωραία. Κωστόπουλος. Κάτι τελικά του. Μία κρεμπουλέ. Έτσι, μπούμπερ και έτσι. Ναι. Αρναούτογλου. Κάτι έτσι μπαμπάτσικο. Μπαμπάτσικο. Ναι. Ένα μπαμπά. Ένα, ναι, γαρθομπούργο, έτσι να είναι πλούσιο. Ωραία. Χοντρό τον είπε στον άντρα. Όχι, δεν είπα χοντρό. Μπεκατόρου. Σούπερ παιδί, η Μαρία. Η Μαρία. Τι αν θέλει να. Κάτι με βανίλια, με φρούτα. Φρέσκο έτσι. Είναι πολύ μαζί. Μια τάρτα. Ναι, γιατί γελάει πάρα πολύ και μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ άνθρωπο. Νικολούλη. Δίπλα. Χωριό και έτσι. Ταρνημανίδη. Ταρνημανίδη δεν ξέρω καθόλου. Δεν έχει να δικαιώσει κάτι. Προσπαθώ να τον βοηθήσω στι μπρουσκέτε του. Ένα ολλανδικό είναι. Ένα ολλανδικό. Ένα πιάτο. Τι κάνουμε. Βγάζουμε, κόβουμε σε ζαμπονομηχανή. Πόσο δύσκολο είναι το το πιο εύκολο πώ το είναι. Ποιο είναι ο καλύτερο τηλεοπτικό σου έφυγε σένα. Τηλεοπτικό, κοίτα, να σου πω ότι εγώ δεν κρίνω τηλεόραση, έκανα και τη δουλειά του. Οπότε για μένα είναι ο κορυφαίο μάγειρα. Όλα αυτά που ακούει τώρα για την εκπομπή του, που φωνάζει πολύ, συμβαίνουν όλα αυτά. Έλα, μια μέρα κάτω, αν συμβαίνουν ή όχι. Συμβαίνουν. Ναι, ναι, συμβαίνουν. Μα είναι πραγματικότητα αυτή, είναι κουζίνα, δεν είναι παιχνίδι, είναι κουζίνα αυτό. Και άμα δεν θε να γίνει μάγειρα, οκ, κάνε άλλο επάγγελμα. Κάτω που έχω εγώ τα παιδιά, άμα ανεβριάζομαι, η δουλειά δεν είναι εύκολη. Τρέχουν τα έξοδα, τρέχει παραγωγή, τρέχουν παραδόσεις. Τι νομίζω ότι είναι όλα ροδινά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι έτσι, με κακές λέξεις και όλα αυτά. Έτσι. Ναι, είναι κακές λέξεις για τρία λεπτά και μετά είμαστε πάλι φίλοι. Πάλι ομάδα είμαστε. Το σεξ τι ρόλο παίζει στη ζωή σου. Όπως όλους τους ανθρώπους, πολύ σημαντικό. Δηλαδή. Νομίζω ότι το σεξ είναι σαν το φαγητό. Κάθε μέρα. Τι τρως κάθε μέρα. Εγώ κάθε μέρα τρώω. Τι. Εσύ κάθε μέρα σεξ. Μπορεί να μην τύχει κάθε μέρα, παιδί μου, οκ. Ποια είναι η μεγαλύτερη περίοδος που έχεις αντέξει χωρίς σεξ. Νομίζω σε ένα ταξίδι που είχαμε πάει Γαλλία. Γαλλία και σεμινάρια. Ναι. Ήταν μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Ναι, που ήμασταν δύο άντρες και τρεις φίλοι και κάναμε ξανά tour σε σεμινάρια. Νιώθω ότι είσαι σεξι. Τι βλέπεις πάνω τους. Οτιδήποτε θα σου πω, είμαι και παντρεμένη. Εσύ τι βλέπεις. Ναι, εσύ. Το αγόρι δεν ξέρω. Νιώθεις το πρωί, βλέπεις τον εαυτό σου και τι λες. Κάθε πρωί ξυπνάω εγώ καταρχήν είμαι έτσι. Τι να είμαι, ξυπνάω 6,5 ώρα κάθε μέρα. Τι να βλέπω σε 6 λεπτά τον καθένα. Δεν βλέπω να πλύνω τα μούτρα μου. Να σου πω κάτι όμως. Τα κορίτσια σε φλερτάρουν. Ναι, δεν έχω παρά, μου το ξέρω. Προλαβαίνεις να φλερτάρεις, σε φλερτάρουν εκείνες. Ναι, όλα γίνονται. Δεν μπορώ να πω ότι με φλερτάρουν. Εγώ δεν φλερτάρω, τι είμαι εγώ. Χιλόπιτες έχεις φάει.
τόνους. Έχεις δηλώσει ότι είσαι μαμάκιας. Όλοι οι άντρες μας είναι μαμάκιδες και δεν είναι κακό. Δηλαδή, τι είμαστε, αλήτες να μην αγαπάμε τους γονείς μας. Μπράβο, κόρη μου. Τι εννοείς εσύ όμως μαμάκιας, να το καταλάβω κι εγώ. Μαμάκιας. Να μένω στο σπίτι μου, ναι, αλλά να έχω πλημμένα ρούχα, φαγητό έτοιμο. Και μου λες, πρωινό η μάνα σου ανεβαίνει σπίτι και στο φτιάχνει. Κατεβαίνω εγώ κάτω. Α, πάλι καλά. Αλλά πώς τώρα έχει νέο χουί και βγαίνει και μαζεύει σπαράγγια γύρω-γύρω από τα χωράφια για να μου κάνει την ομελέτα μου.